Τον Κυριάκο από τον Άγιο Έρωτα, λοιπόν, ο οποίος δεν μιλήσαμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και το τι γίνεται εκεί στα παρασκήνια. Μίλησε, παιδιά μου, πάρα πολύ για όλη αυτή την δήλωση που είχε κάνει και είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση τότε, πριν από 5 χρόνια περίπου, ότι ο γιος του κάνει μπαλέτο. Μας λέει, λοιπόν, πόσο περήφανος πατέρας. Γιατί κατάλαβα προκάλεσε αίσθηση αυτό. Έλα, πες μου κι εσύ. Εγώ, λοιπόν, έχω να πω πόσο περήφανος είναι αυτός ο πατέρας, γιατί το παιδί του τώρα, και αυτό το λέει πρώτη φορά, είναι στη λυρική σκηνή. Έλα, ρε, μπράβο. Άρα καταλαβαίνετε για το πόσο μεγάλο ταλέντο μιλάμε. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Τέλος καλό, όλα καλά που λένε. Μπορείτε να ησυχάσετε τώρα, ο αδερφός είναι ελεύθερος. Τι θα γίνει με τον Κυριάκο, δεν θα υπάρχει κάποια γυναίκα στη ζωή του? Όλο και κάτι θα υπάρξει. Ήταν ο εφηβικός έρωτας της Θάλιας και η Θάλια του Κυριάκου. Γύρισε στη Στέρνα όχι τόσο για να διεκδικήσει τη Θάλια, αλλά για να προσφέρει στον τόπο του. Σίγουρα ο μεγάλος έρωτας και το συνέστημα παραμένει. Θα παραμείνουν φίλοι ο Κυριάκος και η Θάλια ή τελικά θα αναζωπηρώσει αυτός ο έρωτας? Θα παραμείνουν σίγουρα και φίλοι. Θανάση, είχες χρόνια να κάνεις έναν καλό άνθρωπο και αναρωτιέμαι αν αισθάνεσαι ότι είναι λίγο ξένο σώμα αυτό για σένα. Έχω ξεχάσει πώς γίνεται. Μάθαμε ότι είχαμε μια αλλαγή σκηνοθεσίας. Σας είχε ενημερώσει, γιατί είδαμε μια ανάρτηση που έκανε που είπε ότι για προσωπικούς λόγους θέλει να αποχωρήσει. Εγώ προσωπικά ενημερώθηκα από την ανάρτηση. Αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στη δουλειά. Εύχομαι να είναι καλά. Όταν υποδεώσουν τον γκέι στις Άγριες Μέλισσες, είχες δεχτεί μηνύματα από άντρες? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω social media, αλλά ούτε διαζώσεις μου συνέβη ποτέ. Έχουν γίνει βήματα προς πολλές κατευθύνσεις, όλο και πιο φιλελεύθερα, όλο και πιο ανοιχτό μυαλά. Αν δεν κάνω λάθος, σκοπεύατε να μείνετε παραπάνω μέρες. Σας δυσαρέστησε κάτι στη διαμονή σας? Ο κύριος Βελόπουλος λέει ότι όταν θα βγει η κυβέρνηση, θα καταργήσει τον νόμο που επιτρέπει τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών. Θεωρώ πως αυτή η κατάκτηση είναι μεγάλη και πιστεύω πως όποιος προσπαθήσει να την ενοχλήσει θα το βρει μπροστά του. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ορίζει τη ζωή του. Πριν από 5 χρόνια, όταν ως πατέρας έκανες μία δήλωση για το γιο σου, έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση. Δυστυχώς φάνηκε ο τρόπος που αποδελτιώθηκε και, εν πάση περιπτώσει, βγήκε ότι εγώ κάθε τρίτη μέρα έβγαινα και έλεγα ότι ο γιος μου κάνει μπαλέτο. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Για μένα είναι αυτονόητο ένας γονιός να αναγνωρίζει μία κλίση του παιδιού του, μία ανάγκη του, μία χαρά του και να τη στηρίξει. Σπουδάζει στη Λυρική, είναι στο Φυτώριο, το έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά, του αρέσει πάρα πολύ και είναι και αυτός αλλά και εμείς ευτυχισμένοι. Τι αντίκτυπο πιστεύεις ότι έχει στο θέατρο το κίνημα Me Too? Πολύ θετική αυτή η εξέλιξη και νομίζω πως όλοι πήραμε το μάθημά μας ότι αυτή η δουλειά θέλει πρωτίστως σεβασμό στη ζωή, στο συνέστημα και στην ύπαρξη του άλλου. Προχώρησαμε στον δρόμο και μας φαινόντουσαν ότι είμαστε σε μια κολλασμένη οικογένεια ανθρώπων. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά από την αλήθεια. Αυτή τη φορά ήρθα για τα καλά. Αποφάσισα να μείνω στη στάση. Είδαμε τους καλλιτέχνες πριν από περίπου 1 χρόνο να ξεσηκώνονται, γιατί τα πολιτήριά σας ισοδυναμούσαν με το ανειδίκευτο εργάτη. Σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος που τελειώνει απλώς το λύκειο δεν μπορεί να ανέβει πάνω σε μια σκηνή, αν δεν έχει περάσει από μια σχολή. Βλέπουμε όμως και ανθρώπους χωρίς καμία σπουδή που κάνουν σύριαλ. Παλιότερα, σου θυμίζω, υπήρχαν ηθοποιοί που δεν είχαν σπουδάσει ή που δεν είχαν τελειώσει καν το σχολείο. Κι όμως ήταν τέρατα υποκριτικής. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να ανέβει οποιοδήποτε πάνω σε μια θεατρική σκηνή και να πείσει και να κάνει έντιμα αυτή τη δουλειά. Στο παρελθόν υπήρχε η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Θα ήθελες να επανέλθει αυτό το μέτρο? Εγώ πιστεύω ότι όπως πάρα πολλές δουλειές χρειάζονται κάποιο πτυχίο και αποδεικτικό το ότι μπορείς να κάνεις μια δουλειά, νομίζω πως αυτό θα ήταν μια θετική εξέλιξη στη δουλειά μας.